ήθελα σε αυτό το σημείο να βάλετε μια άνω τελεία για να δούμε, για να μιλήσουμε επί των αριθμών. Πώς διαμορφώνεται η αριθμητική εικόνα της τουριστικής περίοδου στα δύο μεγάλα αεροδρόμια της Κρήτης, το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου και Γιάννης Δασκαλογιάννης των Χανίων. Θα δούμε και συγκριτικά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Λοιπόν, έχουμε τις αφίξεις του 2023. Είναι από την 1η-1η του 2023 έως και τις 28-6, δηλαδή σχεδόν και ολόκληρο τον Ιούνιο. Εδώ πέρα βλέπουμε τις αφίξεις εσωτερικού στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, είναι 340.968 και η αφίξη εξωτερικού είναι 1.152.604 επιβάτες. Οι συνολικές αφίξεις για το πρώτο εξάμηνο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου είναι 1.493.572 επιβάτες. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Βλέπουμε το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στις αφίξεις του πρώτου εξαμήνου το 2023, του πρώτου εξαμήνου το 2022 και του πρώτου εξαμήνου του 2019. Δεν βάζουμε μέσα το 2020 και το 2021 γιατί είναι δύο χρονιές που ήταν έτσι κι αλλιώς συρρυκνωμένες λόγω της πανδημίας. Και βεβαίως το 2018 που είναι όνειρο θερινής νυχτός να ξεπεράσουν αυτούς τους αριθμούς, καθώς το 2018 χαρακτηρίστηκε η χρυσή χρονιά της Κρήτης τουριστικά. Αφίξεις 2023, από 1η-1η έως 28-6, 1.493.572. Οι αντίστοιχες αφίξεις, το αντίστοιχο διάστημα του 2022, είναι 1.339.469 επιβάτες και το αντίστοιχο διάστημα του 2019, επίσης μια πολύ καλή χρονιά, 1.409.109. Άρα βλέπουμε ότι από το 2019 και πάνω, έχουμε μια διαρκή άνοδο των αφίξεων στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Το ποσοστό της αύξησης από το 2022 στο 2023 είναι 5,6% με βάση τα στοιχεία του αεροδρομίου στο Ηράκλειο. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Βλέπουμε πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της ανθρωπογεωγραφίας. Και θα σας πω κάτι επειδή το θυμάμαι πολύ έντονα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, τον μήνα Ιούνιο και γενικότερα το πρώτο εξάμηνο στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, οι Έλληνες παραμένουν σταθερά στην πρώτη θέση. Αν θυμάστε προηγούμενα χρόνια και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, συνήθως αυτήν την περίοδο οι αφίξεις των Γερμανών εκτόξευαν τους Γερμανούς ως τους πρώτους χρήστες του αεροδρομίου στο Ηράκλειο. Οι Έλληνες λοιπόν παίρνουν κεφάλι, 347.669 το 2023, 275.557 το 2022. Στη Γερμανία έχουμε αφίξεις 335.972 το 2023, 361.185 το 2022. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία μείωση στη γερμανική αγορά που είναι ένας βασικός αιμοδότης περίπου 32.000 λιγότερων αφίξεων σε σχέση με πέρυσι. Μεγάλη Βρετανία, το πρώτο εξάμηνο του 2023, 201.391 επιβάτες, 177.404 το 2022. Βλέπουμε ότι η χασούρα από τη Γερμανία έρχεται να προσθεθεί ως αύξηση από τη Μεγάλη Βρετανία. Στην τέταρτη θέση, οι Γάλλοι, 131.669 το πρώτο εξάμηνο του 2023, 110.837 το 2022. Ακολουθούν οι Ολλανδοί, 73.317, 77.978 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022. Στην έκτη θέση η Πολωνή, 57.962, έναντι 45.565 το 2022. Μιλάμε πάντοτε για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρονιάς. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Ακολουθούν οι Βέλγοι, 41.750 οι επιβάτες, 35.039 το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Αυστριακοί, 41.217, 36.666 το 2022. Ελβετοί, 39.612 και ακολουθούν οι Ισραηλινοί. Βλέπουμε λοιπόν ότι με εξαίρεση τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς όλες οι αγορές κινούνται αυξητικά. Όμως εδώ θα το συζητήσουμε στην πορεία. Βλέπουμε ότι μια σημαντική αγορά, ένας βασικός αιμοδότης της κριτικής τουριστικής βιομηχανίας, ο γερμανικός αιμοδότης, φαίνεται ότι έχει απώλειες σε σχέση με πέρυσι και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι Ιούλιο και Αύγουστο Γερμανοί και Άγγλοι είναι αυτοί που ανεβάζουν τους δείχτες στα κριτικά αεροδρόμια. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Είναι το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης. Έχουμε λοιπόν αφίξει το 2023, μιλάμε για το πρώτο εξάμηνο,
445.209, να κάνω μια διόρθωση. Εδώ πέρα τα στοιχεία του αεροδρομίου δεν ήταν έτοιμα για τον Ιούνιο. Μιλάμε για 1η-1η του 23 έως και 31 Πέμπτου, δηλαδή έως και τον Μάιο. Η αφήξη στα Χανιά ήταν 445.209 και το αντίστοιχο διάστημα του 2022 ήταν 402.167. Η αύξηση στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννη σε σχέση με πέρυσι είναι περίπου στο 10%. Πάμε να δούμε και τον επόμενο πίνακα. Βλέπουμε τις αφήξεις και τις αναχωρήσεις στο πρώτο πεντάμινο του 2023 στο Δασκαλογιάννης, 750.041, ενώ οι αντίστοιχες αφήξεις το ίδιο διάστημα του 2022 είναι 624.974. Βλέπουμε μία μεγαλύτερη αύξηση στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης σε σχέση με τον Νίκος Καζαντζάκης. Προσθέσαμε την αύξηση στο Δασκαλογιάννης με αυτήν στον Νίκος Καζαντζάκης και περίπου η αύξηση των αφήξεων σε σχέση με πέρυσι είναι στο 9% στα δύο μεγάλα αεροδρόμια. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Βλατάκη, για να καταλήξω με τους αυτοδιοικητικούς. Τι συμβαίνει εδώ? Αριθμητικά, αν το δει κανείς, βλέπει μία αυξημένη τάση. Βλέπουμε μία αύξηση των αφήξεων περίπου 9% στα δύο αεροδρόμια. Βάζω μέσα το κομμάτι της κρουαζιέρας, γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κρουαζιέρας μένει για μία ημέρα εδώ, άρα για αρκετές ημέρες πάνω από 50 πτήσεις μπαίνουν σε κρουαζιερόπλια, μένουν μία μέρα στο Ηράκλειο και επιστρέφουν, για να το μεταφέρουμε αυτό στους τηλεθεατές. Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε όλο αυτό? Καταρχήν δεν πρέπει ποτέ να βάζουμε τους Έλληνες και τα αεροδρόμια οφείλουν να το βάλουν αυτό επειδή είναι χρήστες. Βάλουν. Εμείς όμως δεν μπορούμε να το βάλουμε αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει τι έρχεται εδώ στα ξενοδοχεία και μπορώ να πω και στο Airbnb, διότι θα μου επιτρέψετε να πω ότι το Airbnb είναι ένα προϊόν. Μένει εδώ στην οικονομία του νησιού. Οι οικογενειάρχες πληρώνουν τις σπουδές των παιδιών τους. Το έχω πει πολλές φορές, τα φάρμακα των γονιών τους. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα προϊόν που, το είπατε κι εσείς, υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε κι εμείς να μην το έχουμε, δεν μπορούμε να το δαιμονοποιούμε. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να υπάρχει ισονομία και να υπάρχει ίση αντιμετώπιση, ούτως ώστε να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Και κλείνω την παρένθεση για το Airbnb. Και προχωρώ και σας λέω ότι εάν αφήσουμε έξω τις πτήσεις εσωτερικού και πάμε στις πτήσεις εξωτερικού, ένας μεγάλος αριθμός έχει να κάνει με το homeport, δηλαδή είναι πελάτες οι οποίοι έρχονται και δεν μένουν εδώ πέρα. Να μην σας πω ούτε τους βλέπουμε. Λίγοι βγαίνουν στην πόλη του Ηρακλείου, οπότε δεν μπορούμε ένα τεράστιο αριθμό, διότι έρχονται αρκετά περισσότερα πλοία που φέρνουν τουρίστες για home port, δηλαδή υπάρχουν καμιά φορά και 50 πτήσεις που φέρνουν. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το περασμένο Σάββατο 32 πτήσεις στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου αφορούσαν δύο μεγάλα κρουαζιερόπλια που ήταν δεμένα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Έτσι ακριβώς. Οπότε ας είμαστε προσγειωμένοι, ας κοιτάξουμε και ας δούμε πίσω από τον τοίχο, να δούμε πώς μπορούμε να δούμε αυτά τα στοιχεία και να τα αναλύσουμε με το σωστό τρόπο. Σας λέω λοιπόν αυτό που σας είπα πριν, ότι μη βλέπουμε αυτή, είναι μια μικρή αύξηση εάν αφαιρέσουμε τους Έλληνες, του εσωτερικού. Η συνολική είναι στο 9% και η αφήξη εξωτερικού είναι στο 5,6% σε σχέση με πέρυσι. Ναι, ακριβώς. Τα ξέρω αυτά τα στοιχεία. Εμείς όμως κοιτάζουμε άλλα στοιχεία στη δική μας ανάλυση και σας λέμε, διότι δικαιούμαστε εμείς να σας πούμε. Βεβαίως. Επειδή γνωρίζουμε τα στοιχεία, εμείς φέρνουμε τους πελάτες, εμείς φέρνουμε τους επισκέπτες. Και σας λέμε ότι δεν είναι χρονιά ρεκόρ και επειδή οι επισκέπτες μας έχουν λιγότερα χρήματα λόγω του δύσκολου χειμώνα, αυτό αποτυπώνεται στις γενιθερεύσεις και όπως καταλαβαίνετε όταν μιλάμε για τέτοια σε εκατοντάδες χιλιάδες και μία διανυχτέρευση, δύο να είναι λιγότερο, αυτό αποτυπώνεται και στα έσοδα και αποτυπώνεται και στην πληρότητα των ξενοδοχείων. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Θα το λέω πάντα,
η σεζόν και το ταμείο δεν γίνεται τον Ιούνιο, γίνεται τέλος Οκτωβρίου, να μην σας πω τον Νοέμβριο. Μάλιστα. Οπότε τότε θα δούμε τα πραγματικά στοιχεία και αυτές οι αυξήσεις αν έχουν αποτυπωθεί στο ταμείο. Δική μου πεποίθηση είναι ότι θα είναι μια σεζόν όπως την περσινή. Η περσινή βέβαια ήταν καλή, αν είναι έτσι. Άρα είναι... λοιπόν είναι καλή. Θα είναι μια καλή σεζόν, ούτε με ψημερία και γκρίνια δεν χρειάζεται, αλλά ούτε και θριαμβολογία. Μάλιστα. Κύριε Χαλκιαδάκη, σας προβληματίζει το γεγονός ότι ένας βασικός αιμοδότης της κριτικής τουριστικής βιομηχανίας, ο Γερμανικός, στο πρώτο εξάμηνο του 2023 καταγράφει μία μείωση 30.000 αφίξεων λιγότερων σε σχέση με πέρυσι? Δεν μας προβληματίζει τόσο πολύ, διότι έρχονται και άλλες εθνικότητες στην Κρήτη, έτσι ώστε να συμπληρώσουν το Γερμανό. Ας πούμε, οι Βρετανοί βεβαίως καλύπτουν αυτό το κενό με βάση. Καλύπτουν οι Γερμανοί και βλέπουμε και ας πούμε οι Ρουμάνοι. Οι Ρουμάνοι έχουν ένα 86% αύξηση τον μήνα Ιούνιο. Είχανε πέρυσι 10.000 αφήξεις τον Ιούνιο και φέτος έχουν 19.500 αφήξεις. Mm-hmm. Είναι ένα νούμερο αρκετά μεγάλο και μην ξεχνάμε ότι οι παλιές χώρες, οι οποίες ήταν παλιά κομμουνιστικές χώρες, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι αυτοί που ταξιδεύουν έχουν αρκετά υψηλό εισόδημα. Πάνε σε ακριβά ξενοδοχεία και αφήνουν και αρκετά χρήματα. Οπότε βλέπουμε αρκετούς ξένους, ας πούμε και η Αρμενία έχει πολύ κόσμο που φέρνει, πολύ παραπάνω, έχει 86% αύξηση από πέρυσι. Βλέπουμε τέτοια μικρά κράτη. Απλά αυτές είναι αγορές που δεν μπορούν να είναι καλύψουν μικρές. Το κενό μεγάλο. Το Γερμανό δεν το καλύπτουν. Η Γερμανία, η Βρετανία, βέβαια, η Γαλλία. Σίγουρα, σίγουρα, αλλά υπάρχουν μικρά κράτη τα οποία σίγουρα καλύπτουν ένα αρκετό ποσοστό. Από εκεί πέρα, ο Γερμανός σίγουρα θα λείπει και μην ξεχνάμε ότι ο Γερμανός είναι πάντα ο καλός πελάτης. Και στα ξενοδοχεία και στα χωριά και γενικά στην Κρήτη. Θα τονίσω να πω ότι λείπει και ο Ρώσος πελάτης. Αυτό έτσι αλλιώς λείπει, θα το δούμε και στην Λούντα πολύ. Ναι. Δηλαδή στα πολύ ακριβά ξενοδοχεία θα το δούμε πάρα πολύ, κάνει μεγάλη ζημιά εκεί πέρα. Η Τουρκία, ας πούμε, δίπλα ήδη βρίσκεται μπροστά σε μια εξαιρετική τουριστική περίοδο και είναι αιτία το γεγονός ότι έχει ανοίξει την κάνουλα των αφίξεων χωρίς περιορισμούς από την Ρωσία. Κύριε Σιφάκη, επειδή είπε κάτι ο κύριος Βλατάκης νωρίτερα ότι εμείς λέει φέρνουμε τους τουρίστες, οι τουριστικοί πράκτορες. Και θα σας κάνω τώρα μια πονηρή ερώτηση προς όλους τους τουριστικούς πράκτορες. Μήπως λοιπόν πρέπει οι τουριστικοί πράκτορες να τη δείτε αλλιώς, συγγνώμη για την έκφραση, και να σκεφτείτε και τη λογική ας έρθουν λιγότεροι αλλά με περισσότερα χρήματα? Ίσως θα πρέπει να απευθυνθείτε στους ξενοδόχους. Οι ξενοδόχοι θα έδειχναν μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά κύριο λόγο για την ποιότητα της τσέπης των πελατών. Ο τουριστικός πράκτορας, ελάχιστα είναι τα ωφέλη του από το μέγεθος της τσέπης του τουρίστα. Ελάχιστα είναι. Μια καλύτερη εκδρομή, μια ιδιαίτερη εκδρομή κλπ. Αυτό είναι όλο. Όχι, εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον. Συμφέρον όμως έχει ο τουρισμός μας στο να δημιουργήσει τις υποδομές που χρειάζονται ούτως ώστε να αναβαθμιστεί και η ποιότητα εντός εισαγωγικών ως προς την οικονομία βέβαια των πελατών μας, των τουριστών μας. Ακόμα μία φορά θα γίνω κουραστικός να επαναλάβω ότι από υποδομές είμαστε πάρα πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Όχι μόνο στη Μεσόγειο, αλλά ας πάρουμε και τη Μεσόγειο. Σε σχέση με όλους τους ανταγωνιστές μας έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τις υποδομές. Για το αεροδρόμιο, εντάξει, υπάρχει μια ελπίδα ότι σε 3-4 χρόνια θα έχουμε ένα άλλο αεροδρόμιο. Αλλά δεν είναι μόνο το αεροδρόμιο. Είναι οι ίδιοι οι τουριστικοί μας προορισμοί. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, μια που είναι εδώ, νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι η πρωτεύουσα του ελληνικού τουρισμού, η Χερσόνησος, θα πρέπει να κοπιάσει πάρα πολύ να συνεργαστεί με την Ευρώπη, με το ελληνικό κράτος, ούτως ώστε να δημιουργήσει ένα άλλο επίπεδο υποδομών.
για την πρωτεύουσα του ελληνικού τουρισμού. Είναι σαφές αυτό νομίζω και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να το αμφισβητεί, ούτε και νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος να πει ότι η Χερσόνησος, πέρα από το ότι είναι ο πρώτος σε μέγεθος. Ορθώς το λέτε πρωτεύουσα του ελληνικού τουρισμού. Ναι. Γιατί με βάση την αναλογία της έχει κλίνες που θα μπορούσαν να ισοδυναμούν. Σαφέστατα, σαφέστατα, αλλά δεν είναι η πρωτεύουσα στις υποδομές. Και όχι μόνο τουριστικές, γιατί ένας τουριστικός προορισμός δεν χρειάζεται μόνο οι τουριστικές υποδομές. Αυτό ισχύει για όλη την Κρήτη. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη Χερσόνησο. Σαφέστατα, αλλά μια που μιλάμε για τα τουριστικά πακέτα και για τον τουρισμό, γι' αυτό αναφέρθηκα. Μάλιστα. Και μια που είναι εδώ παρόν ο δήμαρχος Χερσονήσου, με αυτή την έννοια ανέφερα το παράδειγμα το δικό του, ότι χρειάζεται μια σύμπραξη Ευρώπης, Ελλάδας και Κρήτης και περιφέρειας, ούτως ώστε κάποια στιγμή οι δήμοι, ξεκινώντας από τους τουριστικούς δήμους, να δημιουργήσουν ένα άλλο επίπεδο και μια άλλη εικόνα τουριστική, γιατί πάνω απ' όλα να ξέρετε ότι τουρισμό σημαίνει και ομορφιά. Σημαίνει και έγκλη, σημαίνει και πρόοδο, σημαίνει και ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. Δήμαρχε της Χερσονήσου, πρωτού πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θέλω να αφιερώσω χρόνο σε εσάς, τον συνάδελφό σας από την Ιερά Πέτρα, σε πολύ λίγο θα βάλουμε σε συζήτηση και τον δήμαρχο του Πλατανιά, τον κύριο Μαλανδράκη. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο για το κομμάτι των υποδομών, για να πάμε μετά στο κομμάτι το πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η εικόνα στη Χερσόνησο. Πρέπει να παντρέψουμε λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, τις δύο απόψεις που αναφέρθηκαν μόλις. Τη δικιά σας, περί μήπως δεν πρέπει να κυνηγάμε κεφάλια, αλλά και το άλλο κομμάτι για το οποίο μίλησε ο κύριος Ιφάκης. Πολύ ορθά αναφέρθηκε και είναι ανάγλυφο αυτό, είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικό στη Χερσόνησο. Γιατί? Και πιθανότατα, όπως πολύ ορθά είπατε, αυτό συμβαίνει σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς. Απλά είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικό στη Χερσόνησο, διότι όντως ως ναυαρχίδα του τουρισμού σηκώνει το μεγαλύτερο αριθμό κρεβατιών μαζικού τουρισμού. Εκείνο που θα ήθελα να πω όμως είναι ότι πραγματικά, και γι' αυτό δυστυχώς είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι ακόμα η χώρα δεν έχει τουριστική πολιτική. Μία χώρα της οποίας κατά κοινή ομολογία η βαριά βιομηχανία. Βαριά βιομηχανία δεν έχουμε. Μία είναι όλοι και όλοι. Ο τουρισμός. Και μάλιστα αποτελεί και τη μεγαλύτερη ξένη άμεση επένδυση, γιατί έρχονται χρήματα ζεστά απ' έξω μέσα στη χώρα. Mm-hmm. Και όμως δεν τη στηρίζουμε με τον τρόπο που πρέπει. Οι υποδομές, στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Σιφάκης και έχει απόλυτο δίκιο, και εμάς μας τρομοκρατούν ως μια νέα δημοτική αρχή, πρώτη φορά εκλεγμένη. Έρχεται λοιπόν εντός της προσεχούς τριετίας ένα νέο αεροδρόμιο, το οποίο κατά κοινή ομολογία πιθανότατα να μπορεί τα επόμενα 5, 6, 7 χρόνια να διπλασιάσει τον αριθμό των τουριστών που θα κατεβαίνουν στην Κρήτη από το αεροδρόμιο του Καστελίου. Κύριε Δασκαλάκη, με τι υποδομές οδικές διαχείρισης λιμάτων, απορριμμάτων, υδάτων και όλων αυτών θα γίνει αυτό? Γι' αυτό λέω το εξής, και αυτό είναι το πάντρεμα των δύο τοποθετήσεων, το δικό σας. Η Ελλάδα το 2015, 14-15, σήκωσε 15 εκατομμύρια τουρίστες. Πώς σήκωσε το 18-19, 33 εκατομμύρια? Με τι υποδομές? Πώς έγινε αυτό? Mm-hmm. Πώς έγινε αυτό? Η απάντηση έγινε με λάθος τρόπο. Έχουμε και καταλήξει. Θα σας πω κάτι, ένα στοιχείο το οποίο περνάει, και συγγνώμη που σας διακόπτω, περνάει λίγο αμεληταίο στη συζήτηση. Τα δύο τελευταία χρόνια ξεπετάγεται ένας προορισμός στην Ελλάδα που μάλλον τον θεωρούσαν, OK, δεν θα μας απειλήσει. Ποιος είναι αυτός? Με βάση τα στοιχεία, η Αθήνα τα τελευταία 3 χρόνια είναι μέσα στις 5 πιο δημοφιλείς πρωτεύουσες της Ευρώπης, για τα λεγόμενα city break, και απογειώνονται οι αφίξεις με πάνω από 12 πτήσεις καθημερινά από μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Βλέπουμε λοιπόν ότι μία Αθήνα έρχεται, έχοντας τις υποδομές, γιατί η πρωτεύουσα έχει τις υποδομές αυτές, να πουλήσει όχι μόνο το city break, αλλά και την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Φέτος λοιπόν για πρώτη φορά βλέπουμε ένα μεγάλο κύμα τουριστών να επιλέγουν την Αθήνα και για διακοπές relax, χαλάρωσης. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά προσέξτε. Μαζί με την Αθήνα εν τέλει τόπατε από τους αριθμούς του αεροδρομίου. Σιγά σιγά ανεβαίνουν τα νούμερα και στους δικούς μας προορισμούς. Mm-hmm. Στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη, τη Ρόδο κτλ. Είναι πανθολμολογούμενο αυτό. Με τι υποδομές το κάνουμε αυτό? Η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει, με 10 εκατομμύρια πληθυσμό,
33.000 τουρίστες και η Γαλλία που έχει 60 εκατομμύρια πληθυσμό να έχει 80.000 τουρίστες. 33 εκατομμύρια. Να έχει 80 εκατομμύρια τουρίστες. Σηκώνουμε το 200% και παραπάνω του πληθυσμού μας σε τουρισμό. Με τι υποδομές γίνεται αυτό? Άρα λοιπόν είναι σημαντική παρατήρηση του κ. Σιφάκη και για να είμαι ειλικρινής, ο Δήμος Χερσονήσου αυτή την τριετία, η οποία ήταν μια τραγική τριετία για την αυτοδιοίκηση, για πολλούς και διαφορούς λόγους, και γιατί περάσαμε σεισμούς, λοιμούς και καταμποντισμούς, και γιατί και η απλή αναλογική δημιούργησε πολλά θέματα όσον αφορά τη λειτουργία των τοπικών αυτοδιοικήσεων. Όμως, εκείνο που πρέπει και έχουμε καταφέρει, εκτιμώ, είναι να προγραμματιστούν έργα, όπως είναι το νέο εργοστάσιο μηχανικής διαλογής, το οποίο συμβασιοποιείται σε περίπου 1-1,5 μήνα, ο διπλασιασμός, η αύξηση του κυττάρου, ο διπλασιασμός των βιολογικών καθαρισμών Χερσονήσου, Μαλίων, Γουβών, η κατασκευή του νέου βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή από κοκκίνη χάρτη με καρτερό. Το νέο κύτταρο αεριοποίησης της λιματολάσπης, μαζί με κάποιες βασικές υποδομές, όμως εδώ πρέπει να πω το εξής. Σε αυτό που είπε ο κύριος Σιφάκης, έχω υπερθεματίσει. Πρέπει το κράτος να κάνει το εξής γρήγορο βήμα. Με fast track διαδικασίες, αν θέλει να στηρίξει το τουριστικό προϊόν, πρέπει να απλοποιήσει νομοθεσία και στους τουριστικούς προορισμούς να γίνονται πολύ γρηγορότερα τα έργα. Δεν γίνεται στη Χερσόνησο, στα Μάλια, στις Γούβες που δεν έχουν σχέδιο πόλης, να επιζητείς ανάπτυξη όταν το σχέδιο κάνει 15 με 20 χρόνια να ολοκληρωθεί. Πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω με τον Δήμαρχο της Ιεράπετρας. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.